πρόεδρος της Φινλανδίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η χώρα θα υποβάλει αίτηση για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό βήμα για τη Φινλανδία, η οποία έχει διατηρήσει μια πολιτική στρατιωτικής ουδετερότητας για αρκετές δεκαετίες. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με την Πρωθυπουργό Σάνα Μαρίν, ο πρόεδρος της χώρας Σάουλι Νιινίστο είπε: «Σήμερα εμείς, ο πρόεδρος και η Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής της κυβέρνησης, αποφασίσαμε από κοινού ότι η Φινλανδία θα υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ». Επιπλέον, δήλωσε ότι η ασφάλεια της Φινλανδίας θα μεγιστοποιηθεί ως αποτέλεσμα της ένταξής της στη συμμαχία. Η Σάνα Μαρίν δήλωσε πως ελπίζει ότι το κοινοβούλιο θα επικυρώσει την απόφαση να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες. Και πρόσθεσε ότι η επίσημη αίτηση αναμένεται να υποβληθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο Σάουλι Νιινίστο είπε ότι μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο και τον ενημέρωσε για την απόφαση της Φινλανδίας. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει απειλήσει ξεκάθαρα τη Φινλανδία με στρατιωτικά αντίπεινα σε περίπτωση που προχωρήσει σε διαδικασίες ένταξης στο ΝΑΤΟ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.